Εσύ θες, τον άφησες να πεθάνει. Σας δίνω την ευκαιρία να γλιτώσετε τις ζωές σας. Απαρνήστε το Θεό σας, γίνεστε μουσουλμάνοι και θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία του Αλλάχ. Η κόρη μου, η Ιφηγένεια, ζει. Κάπου κρύβεται. Θα πάμε μαζί στη Σαμψούντα. Οι δυο μας νύχτα. Προσάραξε σε ύφαλο το γαλλικό πλοίο Κορσική. Καταστροφή. Το Κορσική με τον εξοπλισμό μας. Οι τίτλοι γης που σας παραχωρούνται. Θα στεγαστείτε πρόχειρα στην αρχή. Υπάρχουν δύο εγκαταλελειμμένα σπίτια μεγάλα. Εδώ είναι η νέα μας ζωή. Τα κτήματά μας. Τα πρώτα μας σπίτια μας περιμένουν. Το πλοίο βούλιαξε. Πάει. Τι σου είπαν από την τράπεζα? Δύσκολα θα δώσουν παράταση. Πάμε να φύγουμε, Μάρθα. Θα πάρουμε και τα παιδιά σου μαζί. Δεν μπορώ να φύγω, Λάζο. Μπορείς, μπορούμε μαζί, Μάρθα. Δεν υπάρχει, Μάρθα. Εγώ είμαι η Ελίφ. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή μου. Να σας φυγαδεύσω. Η Σμύρνη είναι υπό ελληνική κατοχή. Υπάρχουν εκεί κάποιοι πατριώτες που κρύβονται όπως εγώ εδώ. Αν σου ζητήσω να πας, θα το τολμήσεις. Ο Μουτασερίφης δικάζει αύριο δημόσια δύο Έλληνες που επιτέθηκαν. Όλα δείχνουν ότι είναι η κόρη σου. Μπορούν! Είναι! Είμαι έτοιμη. Απλά... παρέσυρα εσένα. Απόψε μας ενώνει. Πρώτου μου δώσεις τη χαρά, το όνειρο τελειώνει. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Η μια σε θέλει νικητή και η άλλη νικημένο. Αν κάθε τέλος έχει αρχή, μόνο μαζί σου θα πανέξω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ θα τρέξω. Ιφηγένεια, άκουσέ με. Δεν με φοβίζει να πεθάνω μαζί σου. Θέλω να σου το πω εδώ και καιρό. Αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι το γνωρίζεις ήδη. Όμως θέλω να σου το πω. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, Ιφηγένεια. Φοβάστε μην ξεφύγουμε. Σωσούν! Μπενίμ σωρούν ολούντα. Γερό! Αδά απομένουμε, δετρέ! Πατέρα μου,
πατέρα. Κορίτσι μου. Πατέρα μου, πατέρα. Κοριτσάκι μου, νόμιζα ότι σε έχασα. Ο πατέρας μου. Εσύ πρέπει να είσαι αυτός που την έσωσε. Σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω. Από εδώ και πέρα πάμε με τα πόδια. Ελάτε, ελάτε, πάμε. Έπρεπε να είχαν έρθει. Τροπέτευσαν. Δεν είναι δυνατόν. Εσάς θα κρεμάσω τώρα. Όλους! Μόλις περάσουμε τη Ρεματιά φτάνουμε. Εκεί είμαστε ασφαλείς. Λίγο πιο γρήγορα. Είσαι καλά. Σε μια στιγμή να πάρω μια ανάσα. Έλα, λίγο κουράγιο ακόμα. Ναι. Δεν αντέχω πια, όπως άλλοτε. Καλύτερα να μην μιλάτε, κύριε Νικολαϊδη. Γιατρός είμαι, ξέρω. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Και έχουμε να πούμε πολλά. Η Λουσίν γλίτωσε. Είναι τώρα μαζί με την Ειρήνη. Πατέρα. Ο Μίλτος. Ο Μίλτος είναι νεκρός. Προχωράτε. Δεν ήρθαμε για βόλτα. Και μας προλάβουν οι Τούρκοι. Δεν έχουμε σωσμό. Έφορη φαίνεται η γη. Θα τη δουλέψουμε και θα μας το ανταποδώσει. Μα τόσο όμορφα να είναι εδώ. Γαλενά. Σαν να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά. Αυτός ο τόπος είναι για εμάς. Εδώ σε αυτό το χωριό, σε αυτή τη γη, ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. Χάρη σε σένα, Νίκο. Θα μου έχουμε άλλο και ακόμα, αν δεν ήσουν εσύ. Είσαι ελεύθερη. Να γελάς, να τραγουδάς. Να είμαστε μαζί ευτυχισμένοι. Αγαπώς. Αγαπώς, Νίκο. Ε, Νίκο! Άφησε τα ρωτήματα. Και λακούντα λίγο. Ζηλεύεις. Όχι, απλά κουράστηκα. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Θα πληρώνανε χαράτσι να πούν μια καλημέρα. Μη συνερίζεσαι, Βαρβάρα. Γι' αυτούς ξένοι είμαστε ακόμη. Δεν θα αργήσουν να καταλάβουν ότι δεν είμαστε εχθροί. Τα ίδια βάσανα τραβάμε, τι νομίζεις. Έτσι λες. Αυτοί είναι στην πατρίδα τους. Δεν είναι εξεριζωμένοι. Η ζωή είναι σκληρή για όλους. Άμα είσαι στον τόπο σου όμως και το πικρό μέλι γίνεται. Καλά. Γεια σας. Είμαι ο γιος του κοινοτάρχη. Λείπει από το χωριό και αν έθεσε σε μένα να σας καλωσορίσω. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πώς σε λένε? Κοσμά, πάτερ. Τα κτήματα που σας κληρωθήκανε είναι κοντινά με τα δικά μας. Θα σας πάω να τα δείτε, αλλά πρώτα πάμε στα σπίτια που θα μείνετε. Έχουμε ανάγκη λίγη ξεκούραση. Καλωσορίσατε, λοιπόν. Θα σας αρέσει το χωριό μας. Θα γνωριστούμε. Και η γη, η καλύτερη στην επαρχία. Είσαστε τυχεροί. Ελάτε. Είδες που γκρινιάζεις. Καλοδεχούμενοι είμαστε. Στα λόγια. Κάτσε να δούμε και τα έργα. Νόμιζα ότι μόνο εγώ έβλεπα το κακό, αλλά... Κι εγώ δεν πάω πίσω. Αυτός πολύ κορδωμένος μου φαίνεται. Δεν μ' αρέσει. Γιος του κοινοτάρχη βλέπεις. Εξουσία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου πως μας κοίταζε. Το ξέρω καλά αυτό το βλέμμα. Επειδή είμαστε πρόσφυγες, νομίζουν όλοι ότι είμαστε κτήμα τους. Δεν πάνε να νομίζουν ότι θέλουν.
Εμείς θα παντρευτούμε και τότε θα είμαι κτημαδικός σου. Έρχονται. Πατέρα Γρηγόρη, έρχονται. Όλοι. Όλοι. Γρηγόρη, τα καταφέραμε. Ευλογημένος ο Κύριος. Κωνσταντίνα μου, σωθήκατε. Τα κατάφερα. Σας ελευθέρωσαν. Απίστευτο μου φαίνεται. Δεν μας ελευθέρωσαν, μόνο μας έσωσαν. Μας πηγαίνουν για εκτέλεση σήμερα. Θα ξεκουραστούμε λίγο και θα φύγουμε για το αλημέρι. Οι Τούρκοι θα μας ψάχνουν. Κάποια στιγμή θα φτάσουν και εδώ. Μου στένει. Είμαστε ζωντανοί. Ναι. Είμαστε ζωντανοί. Ιφηγένεια, βρήκες τον πατέρα σου, έμαθες για την αδελφή σου. Εκδικήθηκες στο θάνατο του Μίλτου. Όλα όσα ήθελες. Ήρθε η ώρα να γυρίσεις το παιδί σου. Σε περιμένει. Ναι. Το μόνο που θέλω είναι να το πάρω στην αγκαλιά μου. Μου στένει πως θα φύγουμε. Θα βρούμε τον τρόπο, Ιφηγένεια. Το ξέρω αυτό το βλέμμα. Θυμάμαι τις πρώτες μέρες στο νοσοκομείο που έδειχναν όλα μαύρα για το παιδί μου. Σε ρώτησα, θα το σώσεις? Και με αυτό το βλέμμα μου είπες... Ναι, θυμάμαι. Στο υπόσχομαι. Με αυτό το βλέμμα με κοίταξες και τώρα. Και αυτό το βλέμμα δεν μου δίνει μόνο ελπίδα, αλλά σιγουριά. Θα τα καταφέρουμε, Ιφηγένεια. Θα πάμε εκεί που περιμέναμε το καΐκι. Εκεί που μας πιάσανε. Εκεί είναι. Αλλά αυτή τη φορά έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν. Το καΐκι θα έρχεται μέχρι να μας βρει. Αυτό θα μας πάει στην Κωνσταντινούπολη. Δημοσθένη, δεν θα φτάσουμε καν μέχρι το καΐκι για να μας πάρει. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Κουράστηκες? Επόμενο ήταν. Το άγχος, η αγωνία, η χαρά που βρήκα την κόρη μου. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, σκεφτόμαστε πώς να φύγουμε από την Τουρκία. Και εγώ από την ώρα που σε είδα, Ιφηγένεια, μόνο αυτό σκέφτομαι. Πότε θα γνωρίσω το εγγονάκι μου? Αν φύγετε, τι θα κάνουμε με το εικόνισμα? Ποιο εικόνισμα? Είναι πολλά που δεν σου έχω πει. Είχε όραμα ο Γρηγόριος. Πήγαμε στο μοναστήρι. Ήταν κατεστραμμένο, βεβηλωμένο. Κι όμως, ανάμεσα στα χαλάσματα, η εικόνα βρέθηκε. Άθικτη. Άσπηλη, ο Κύριος μας οδήγησε. Την κρύψαμε. Αλλά οφείλουμε να γυρίσουμε για να την πάρουμε μακριά. Να μην πέσει στα χέρια των απίστων. Να πάμε στη μόνη. Έχουν ξαμολυθεί να μας ψάχνουν. Ανεβαίνουμε στο βουνό. Ανδρέα, πρέπει να φύγουμε από την Τουρκία. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνετε αυτό. Ετοιμαστείτε να φύγουμε. Κύριοι, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, υπογράφεται σήμερα, 10 Αυγούστου του 1920, η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των δυνάμεων της Αντάντ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδος από τη μία πλευρά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την άλλη. Αυτή η ημερομηνία θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ελλάδας. Θα γίνει η ανάγνωση των άρθρων και εν συνεχεία θα υπογραφεί η σύμβαση. Δες τους Τούρκους, σαν να μην έχουν καταλάβει τι θα υπογράψουν. Παρακαλώ, αρχίζει η ανάγνωση. Έρχονται! Ωραίο χωριό.
είναι αυτό το χάλι, Κοσμά? Κι άλλους τουρκόσπουρους έφερες? Πού να μου χάθετε, παλιογλούδες? Εδώ ήρθαμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Πάμε να φύγουμε τώρα. Σταμάτα, Έλλη. Εδώ τα βάλαμε με τους Τούρκους. Φύγετε εδώ, ρε. Φύγετε από εδώ. Όξω από το χωριό μας, φύγετε. Πού τους πας? Ο κανάλος έκανε. Πού τους πας στο χωριό μας, ε? Για φύγετε. Θα τους είχε καλύτερα από εσάς. Φέρανε και τα πράγματά τους, τρομάρα τους. Θα μας κατσικωθούν στο χωριό μας και θα φταίσαι εσύ, Κοσμά, και ο πατέρας σου. Σταμάτα, βρε Μαρίκα. Άνθρωποι είναι, ανάγκη έχουνε. Δεν τους φέρνω εγώ. Από τη διοίκηση τους στέλνουμε. Υποχρεωμένοι είμαστε να τους δεχτούμε, κυρία Μαρίκα. Μη μου μιλάς εμένα με το σεις και με το σας. Άμα τους στέλνεις μου σαν φυρέους, στο δικό σου το τσιφλίκι. Φωτιά, ρε! Φωτιά στους τουρκόσπορους! Να τους φορέσουμε κίτρινα περιβρακιόνια, να τους ξεχωρίσουμε, ρε! Καλώς όρισμα, ε! Υπομονή, Βαρβάρα. Δεν περιμέναμε να μας δεχτούν με τα βαΐων και κλάδων. Να φύγετε! Να φύγετε! Όξο, τουρκόσποροι! Φύγετε από το χωριό μας, ούς! Δεν είμαστε τουρκόσποροι! Έλληνες είμαστε για σένα! Πάσο! Μιλάνε και ελληνικά! Δεν είναι σαν τους άλλους που μας κουβαλήσαν ως προάλλες και δεν καταλαβαίναμε τι μας λέγανε! Έλληνες είμαστε όλοι, τέκνο μου! Στον ίδιο Θεό πιστεύουμε! Στις ίδιες εκκλησίες πηγαίνουμε! Και εσύ με τα θυμιατήρια σου αλλού αυτά! Ούτε αν είσαι κανονικός παπάς, δεν ξέρουμε. Λίγο σας είδαμε, αλλά σας μάθαμε καλά όλους σας. Ήρθατε εδώ να μας πάρετε τα σπίτια μας και τα χωράφια μας. Τι πάθατε, βρε! Τι πάθατε! Ήρθανε εδώ για να διώξουν εμάς! Και θα σας κάνουν οι άνθρωποι! Φύγετε από εδώ! Παραλογίζεστε! Όξω, ρε! Τους στέλνουμε! Ποβάρι δεν έπρεπε να αφήσουν από εδώ αυτούς! Φύγετε από εδώ! Τι φοβάστε από μας! Τι πάθατε! Δεν ήρθαμε επειδή το θέλουμε! Οι Τούρκοι μας διώξαν από τα σπίτια μας! Ρέους τα από εδώ, παλιοφλούδες! Καλά σας έκανε ο Κεμάλ! Βρώμο, ρε! Φύγετε, ρε, όλοι σας! Καμένες πατρίδες και κουραφέξαλα! Άντε από εδώ, ρε! Φύγετε! Βάσει της παρούσης συνθήκης, την οποία αποδέχεται η Οθωμανική πλευρά, η πόλης Μέκα, Μεδίνα και ολόκληρο το βιλαέτη της Χετζάζης μετατρέπονται σε ανεξάρτητο βασίλειο υποβρετανική κυριαρχία. Το Ιράκ και η Παλαιστίνη τελούν υποβρετανική εντολή. Η Αραβία θεωρείται βρετανικό προτεκτοράτο. Η Δε Αίγυπτος, όπως και η Κύπρος, επισημοποιούνται ως βρετανικές κτήσεις. Αυτό είναι το σπίτι που θα εγκατασταθείτε. Εδώ! Σπίτι το λες εσύ αυτό? Μόλις ένα μέρος. Εδώ γράφει δύο σπίτια. Εγκαταλελειμμένα, αλλά κατοικήσιμα. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό που βρέθηκε, ένας θεός ξέρει πώς βρέθηκε. Άκουσε με. Κοιτάω να σας βολέψω. Σας παρακαλώ, μην έχετε και πολλές απαιτήσεις. Για αρχή, θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Ξέρω τώρα, ο κόσμος σας βλέπει παράξενα, αλλά μπείτε μέσα και θα δούμε. Κοίτα εδώ τη γραφή. Καλά, στην Θεσσαλονίκη δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτά μάλλον έχουν δοθεί αλλού. Δηλαδή αυτή η κυρία Αγγελική μας κορόιδευε. Όλο ψέματα. Θέλε και να μας παντρέψει. Αυτή η μεγάλη εκεί να μας ξεφορτωθούνε θέλανε. Αυτή θα είναι η μοίρα μας από εδώ και πέρα, Βαρβάρα. Ό,τι καταφέρουμε θα το καταφέρουμε μόνοι μας. Άντε, πάμε μέσα. Ναι, βολευτείτε τώρα. Γιατί άμα μας στείλουν άλλους αύριο, θα πρέπει να το δώσω σε αυτούς. Φτάνουν οι αντιρρήσεις. Ας ηρεμήσουμε και θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Τι να ξεκαθαρίσουμε? Πάμε να φύγουμε. Να πάμε σε άλλο μέρος. Παλάτι θα το κάνουμε, αντίτζα μου. Παλάτι. Χέρια έχουμε. Θα το φτιάξουμε. Αλλά περιμένουμε και τ' άλλο. Η Συρία, ο Λίβανος και η Κιλικία τίθενται υποκαθεστώς γαλλικής εντολής. Δεν έπρεπε να δεχτώ αυτή τη συνθήκη. Κάνατε μυστική συμφωνία με τους Άγγλους. Τα Δωδεκάνησα παραχωρούνται επισήμως στην Ιταλία και αναγνωρίζεται
η ιταλική κυριαρχία της Τριπολιτίδας. Δεν παίρνετε και λίγα. Νομίζω υπερβολικά. Αναλόγως τη συμβολή σας στην έκβαση του πολέμου. Λίγο κουράγιο ακόμα. Φτάνουμε. Το αποφάσισα, Μιχάλη. Θα μείνω με τον Ανδρέα. Θα πάμε να πάρουμε την εικόνα. Θα έρθω κι εγώ μαζί, Γρηγόρια. Παρακολούνται στην Ελλάδα, η Ανατολική Θράκη μέχρι την επαρχία της Τσατάλτζας. Η Ήμβρος, η Τένεδος, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σαμοθράκη, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Τη Σμύρνη, οι Άγγλοι μας την είχατε υποσχεθεί. Τέλος, το Κουρδιστάν μετατρέπεται σε αυτόνομη κρατική οντότητα, ενώ η Οθωμανική επαρχία της Αρμενίας γίνεται ανεξάρτητο κράτος. Κύριοι, διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, η υπογραφή της συνθήκης από τις δύο πλευρές. Πώς θα ζούμε, Δανικό? Το καίνον σπίτι. Χωρίνεν. Κι άλλο χείρα στο καραμπού. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Έχουμε μια σκεπή πάνω από το κεφάλι μας. Ναι. Παρακαλάτε μόνο να μην βιάσει βροχή. Να καθαρίσουμε λίγο πρώτα και έχει ο Θεός. Δεν μπορεί. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Να ξαναδούμε τα χαρτιά. Δεν καταλαβαίνεις, Νίκη. Μας εξαπάτησα. Αυτή. Στη Θεσσαλονίκη. Να φύγουμε εμείς, να βιάσουν οι θέσεις, να έρθουν άλλοι στο καραμπουρνάκι. Μας έκαναν τους καλούς για να μας κοιμήσουν. Να μας ξεφορτωθούν ήθελαν. Να πάμε να βρούμε αυτή τη σιγανοπαπαδιά που μας κορόιδεψε. Αυτή σε άφησε να φυγείς. Μην το ξεχνάς, Φωτή. Δεν τα βρήκαμε όπως περιμέναμε. Αλλά δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει αυτό. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Θα είμαστε παραπονούμενοι ή θα κοιτάξουμε τα χτήματά μας και τις ζωές μας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά εγώ θα πάω Θεσσαλονίκη. Τι λες, Φώτη? Και τότε θα μάθουμε τις προθέσεις τους. Θα κάτσεις εδώ που βρίσκεσαι. Είμαστε ενωμένοι, μ' ακούς? Βέβαια, πάτερ. Όλοι μαζί είμαστε εδώ. Δεν λέω ότι μας αρέσει. Αλλά εδώ ήρθαμε για να πάρουμε τη γη που μας πληρώθηκε. Και να κτίσουμε εκεί τα δικά μας σπίτια. Αυτό είναι το μέλλον μας. Εκεί πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα. Αύριο θα πάμε να δούμε τα χτήματά μας. Για μας θα το κάνουμε. Ελάτε. Φτάσαμε ως εδώ. Λίγη δύναμη ακόμα. Για πόσο μπορεί να λείπει ο κοινοτάρχης? Σε μια-δυο μέρες θα επιστρέψει. Και τότε θα τα πούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Έχεις ελπίδες, πατέρα Γεώργια? Έχω. Εντάξει. Όχι απόλυτα, πατέρα. Το παράκανες, νομίζω. Τελικά τι έγινε? Μείναν εκεί, έτσι δεν είναι? Όπως και οι προηγούμενοι. Ό,τι τους δίνουμε θα παίρνουν και θα λένε και ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να τους χορηδέψουμε, πατέρα. Και πέρα από αυτό θα μας καταλάβουν. Πρέπει να τους δώσουμε τα σπίτια που λένε, τα χαρτιά. Δεν γίνεται. Θα έχω τάξει πώς θα ξαναβγω, κοινοτάρχη. Στο κρεμμύδι θα μείνουν και πολλοί τους είναι. Σαν πως τα έχουν πληρώσει. Αύριο θα σπάσει τα χωράφια, να έχεις και το χωροφύλακα μαζί. Τι, πάλι δεν θα έρθεις εσύ? Θα εμφανιστώ όταν πρέπει. Θα τους προτείνω μια συμφωνία που δεν θα μπορούν να αρνηθούν. Η μάνα τι λέει? Ας τη μάνα σου. Η μάνα σου όλα τα μπερδεύει. Μεγάλη ώρα ήρθε, Βασίλη. Είδες τη συμφωνία, είδες τι πετύχαμε, που έφτασε η Ελλάδα. Μην ξεχνάς
ότι αυτή τη συνθήκη πρέπει να την εγκρίνουν τα κοινοβούλια των χωρών. Αμφιβάλλεις? Οι πρωθυπουργοί των συμμαχικών δυνάμεων καλούνται να υπογράψουν τη συνθήκη. Ως προεδρεύων τη διασκέψεως, υπογράφω πρώτος εγώ. David Lloyd George, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Όσοι γλιτώσαμε από το χωριό, ανεβήκαμε το πάνω. Και πληθαίνουμε. Έρχονται κι άλλοι. Εδώ θα έχετε ασφάλεια. Προέχει το να βγεις από την Τουρκία. Αυτό θα αργήσει, είμαστε εγκλωβισμένοι. Παίρνω κι άλλον κόσμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς. Ελάτε. Περάστε. Καλείται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλείται η αντιπροσωπεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να υπογράψει τη συνθήκη. Και πρώτος, ο στρατηγός Μεχμέτ Χαντί Πάσα. Καλείται ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζορζ Μπενζαμάν Κλεμανσό. Καλείται ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Βιτόριο Εμμανουέλε Ορλάντο. Το είπε. Κετερίντζε, ουράς, μαντάμ. Δεν τα παρατήσω έτσι εύκολα. Δεν μου πάει. Γεια, καπτάν. Και δεν θα χάσεις. Πάμε να φύγουμε, Λάζο. Θα μας καταλάβουν. Μάρθα! Δεν μπορώ να φύγω πάλι χωρίς εσένα. Έλα τώρα! Για Βαντζούο. Ψάχνει το Σελίνγκ, τον Τζακάρι. Άρα δεν είναι βλάμα για Τζάξεν. Θέμε λυγητή. Άντα και τα λέμε. Μην επιμένεις, Λάζο. Θα τη βάλεις σε κίνδυνο. Τελείωσε. Τελείωσε. Τι σε βασανίζει? Αν έχεις να εξομολογηθείς κάτι, μη διστάζεις. Έχω. Έχω βαρύ αμάρτημα. Σκότωσα άνθρωπο. Πράγματι βαρύ. Κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Αλλά είναι φορές που αναγκάζεσαι. Ο Κύριος θα ακούσει και θα δεχτεί τη μετανοιά σου. Το μεγαλύτερό μου αμάρτημα Δεν το μετάνιωσα που τον σκότωσα. Θα το ξανά έκανα χίλιες φορές. Τι λες, παιδί μου? Καταλαβαίνεις τι λες. Το φωνιά του μίλη του σκότωσα. Με βαραίνει. Αλλά δεν το μετανιώνω. Κάποια στιγμή θα καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτό. Και τότε
Όταν αυτό που σε βαραίνει γίνει μετάνοια, θα ελαφρώσεις μέσα σου. Μίλη, το σκέφτομαι. Άταφο βορρά των ζώων, χωρίς μια τελευταία προσευχή. Η ψυχή του τώρα είναι στον ουρανό. Το σώμα του είναι ένα με τη γη. Τη γη που αγάπησε, να πολέμησε γι' αυτή. Εμείς όμως μπορούμε να δεηθούμε για την ψυχή. Θέλω να τον αποχαιρετήσω. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου Μιλτιάδη, σώτερα ανάπαυσον. Φυλάτων αυτήν, εις τη μακαρίαν ζωήν, την παρασύ, φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυσήν σου, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου Μιλτιάδη, ότι μόνος υπάρχει σ' αθάνατος. Η Ρωσία συντελέστηκε. Ο Σουλτάνος παραδόθηκε ανεφόρον. Η Τουρκία διαμελίζεται. Χάνει τα 2/3 της επικράτειάς της. Αυτή τη συνθήκη δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Αποδείχτηκε περίτρανα αυτό που λέμε τόσο καιρό. Σουλτάν Χαϊντήρ. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να κρατηθεί στην εξουσία του. Σε εμάς έτσι ο πλήρως πατριώτες. Να υπερασπιστούμε την τιμή της πατρίδας και του λαού μας. Ξεκινάμε τον απελευθερωτικό πόλεμο και θα τον φτάσουμε μέχρι την τελική του νίκη. Γεια σας, Τουρκία! Καλά σε βλέπω. Σου έφερα και παρέα. Ειδοποίησε ότι είσαι ζωντανός και περιμένουν εντολές. Ο Αλλάχ να σε έχει καλά, Οσμάν. Χίτλερ μου. Beni vuranlar da çıkmıştır. Φτιάξτε ομάδες. Ψάξτε τα γύρω μέρη. Να τους ξετρυπώσουμε. Μέχρι να γυρίσω κοντά σας. Ο Μουσταφά θα είναι ο ενδιάμεσος. Να γίνει. Θα γίνει. Πάσα Μσούντα. Απόψε. Μάθε για αυτές που μου το έσκασαν. Και κυρίως για αυτόν που βοήθησε. Πρέπει να τον πιάσω στα χέρια μου. Και να σε αφήσω μόνο. Κάνε αυτό που σου λέω. Για να δεις τι έλεγα. Αλλάχ μπενιλμέ. Αλλάχ μπενιμλέ. Αλλάχ. Μείνε μαζί του. Mm-hmm.
Hey, ζύπνομαι. Σκέφτομαι. Τι δουλειά έχουμε εδώ, Νίκη. Είσαι σε δασκάλα. Εγώ του οδείου. Ο θείος μου παπάς και δικηγόρος. Και λοιπόν, τι μας στείλαν να κάνουμε. Ξέρουμε να οργώνουμε και να σπέρνουμε. Θα μάθουμε. Όλα θα τα μάθουμε. Μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Γιατί στην πόλη καλύτερα είναι. Εσύ πήρες γερό μάθημα. Να μας ξεφορτωθούνε θέλουν εκεί. Σαν ξένους μας βλέπουν. Πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα μας βλέπουν πάντα. Δεν είδες. Με τις πέτρες μας πήραν. Τι πέρασες για να ξεφύγεις από τους Τούρκους, θυμάσαι. Τι πέρασα εγώ, σου έχω πει. Θα φρίξεις. Αυτά θα μας τρομάξουν. Όχι, Ανθήνη μου. Θα τα καταφέρουμε. Χώρια από όπως πάει το πράγμα, θα έρθουν κι άλλοι ξένοι. Κι άλλοι. Θα περπατάς και ολογνωστούς θα συναντάς. Αν αντέξουμε. Και αν αντέξουν κι αυτοί που θα έρθουν. Για έλα. Αυτά εδώ θα τα χρειαστούμε. Συνορθέζουμε τα είδωτα μου. Ο Νίκος εξερνά μας το ρεύμα. Έχουμε ήδη το πρώτο μας έπιπλο. Γρηγόρια, το όπλο μου. Τι το όπλο σου? Δεν το βρίσκω. Τι έγινε? Ο πατέρας σου έχασε το όπλο του. Εδώ το είχα αφήσει δίπλα μου, όπως κάθε βράδυ. Ο Δημοσθένης πού είναι? Το έπαθατε. Και έβρικο το πιστόφι μου. Το πράγμα, τα όπλα δεν περπατάνε. Κάποιος το πήρε. Είδε κανείς το Δημοσθένη? Βγήκε πριν 2 ώρες. Δημοσθένη! Παριλού, Αρτιό Κιντέκ, Χος Μοντέρα Μπρόχ, Αντενιάνα Πκάρε, Βαζίσκι. Κιντέ Μίρεν, Ψάπτης Χος Μοντέρα. Ο Σταμάτης θα φύγει με άδεια. Κανόνισα να τον δω οπωσδήποτε. Μην αρχίσεις τα προτιμώ να μείνω μέσα, δεν έχω όρεξη και τέτοια. Έλα τώρα, βρε Μαργαρίτα. Αυτό πώς φαίνεται? Μία φορά το είπα, μου το λες και μου το ξαναλες. Όχι μία, τρεις. Τη μία ήμουν άρρωστη. Δεν πιάνετε. Αυτό, καλύτερα. Τι τους έπιασε και χτυπάνε τις καμπάνες? Μήπως είναι καμιά γιορτή? Πα. Λοιπόν, θα μας αφήσει να μείνουμε λίγο μόνοι με το Σταμάτη, έτσι? Εντάξει. Το ξέρω καλά το μάθημα. Έκτακτο παράρτημα! Η Σμύρνη είναι ελληνική! Δόξα τω Θεώ! Κακαγκουτιούν και γαβ! Γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνες! Να ηρεμήσουμε λίγο, να πει νερό στο αυλάκι! Χαϊσίνκαν, τσαρτέρε και τσάλ! Μπορούμε να γυρίσουμε στο χωριό μας! Η Τσούτη κύρισε δεν έχει, η Σμύρνη τσασκαβνή! Τώρα που ο Απκάρ δουλεύει στο νοσοκομείο, θέλεις να γυρίσεις πίσω στο χωριό σου? Πού θα βρει τόση πελατεία? Ξέχνα το, στη Σμύρνη θα γεράσεις! Μόνο η πελατεία είναι Αντιγόνη. Ο τόπος μας είναι ο τόπος μας. Name Banderas Mbidichela. Ε? Πόλεμος γίνεται. Και τον είδατε και όταν ερχόσασταν. Το θέμα είναι πως αν αυτή η συνθήκη ειρήνης θα σταθεί ικανή για να το σταματήσει. Γι' αυτό λέγεται συνθήκη ειρήνης, Γαβρίλ. Στα χαρτιά, ναι. Να δούμε στην πράξη. Φρε, τι άνθρωποι είστε εσείς, άπιστες ομάδες.
Και ο ελληνικός στρατός θα γυρίσουν στην Ελλάδα. Μάλλον. Τι λες εκεί. Αποκλείεται να μας αφήσουν τον υπεράσπιστος. Ανυπεράσπιστος από ποιον, αφού έχουμε ειρήνη. Με τους Τούρκους ποτέ δεν ξέρεις. Ο στρατός θα φύγει σίγουρα μόνο όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τίποτα. Πουθενά. Φοβάμαι μην έκανε αυτό που νομίζω. Πάρθεν. Όχι. Τα κρυφά στεγα. Θα πήγε εκεί που τον άφησε το καΐκι. Έχει κανονίσει να περνάει μέχρι να μας βρει. Τρελός είναι. Γι' αυτό πήρε το πιστόλι. Θα πάω να τον βρω. Δώσε μου ένα όπλο. Δώσε μου. Δώσε της. Και σε μένα ένα. Θα πάω κι εγώ μαζί. Και μένα ένα. Στάσου, πώς είσαι σίγουρο ότι πάει από εκεί. Δεν μου το είπε, αλλά είμαι σίγουρη, το ξέρω. Γιούρα, Θανάση, Ελένη, πάρτε τα άρματα και πάμε να γλιτώνουμε τον Βαλαλόν. Δεν σε κατανοώ καθόλου, Βασίλη. Ζούμε μια μέρα θριάμβου για την Ελλάδα και εσύ με ψημυρείς. Πρώτη φορά βρισκόμαστε απέναντι, Ελευθέρια. Αισθάνομαι προδομένος. Πώς είναι δυνατόν. Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Η Ελλάδα δεν είναι πια μια μικρή βαλκανική χώρα, είναι μια δύναμη στη Μεσόγειο. Μην νομίζεις ότι δεν αναγνωρίζω τη συνεισφορά σου σε αυτό το επίτευγμα. Και το πρόβλημα των ποντίων, πως πότε θα αποφεύγεις το θέμα που καίει εμένα και τις εκατοντάδες χιλιάδες που υποφέρουν. Οι Κούρδοι αναγνωρίζονται, οι Αρμένοι δικαιώνονται. Οι ποντί! Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη συνθήκη, ούτε καν λήξη. Το ξέρεις πως δεν είναι το δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα, Βασίλη. Ιεράρχησα. Και έδωσα προτεραιότητα στα πιο σημαντικά ζητήματα. Πιο σημαντικά από το λαό του Πόντου που διώχθηκε ανηλαιώς και κινδυνεύει να φανιστεί. Σε βεβαιώνω πως θα έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσω το ποντιακό ζήτημα ως πρώτη προτεραιότητα. Η στιγμή ήταν χθες. Ελευθέρε! Το είδα με τα μάτια μου όσο ήμουν στην Τουρκία. Οι Πόντοι εξοντώνονται. Ξέρεις πόσες χιλιάδες έχουν ξεριζωθεί. Ξέρεις πόσες χιλιάδες έχουν δολοφονηθεί. Εξαφανίσουν ολόκληρα χωριά. Μέχρι να αντιμετωπίσεις το θέμα των ποντίων, δεν θα έχει μείνει κανείς ζωντανός. Μου ήταν αδύνατο να ζητήσω κι άλλα, Βασίλη. Κανείς δεν ήθελε να το συζητήσει. Αλλά κι αυτοί που καταφέρουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δεν έχουν την καλύτερη υποδοχή. Φεύγω για Αθήνα να προκηρύξω εκλογές. Σου δίνω το λόγο μου. Πως η νέα μου κυβέρνηση θα θέσει στην κοινωνία των εθνών το ποντιακό ζήτημα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή τη φορά ο λόγος σου δεν με πείθει. Στις εκλογές αυτές δεν θα έχεις την υποστήριξη των ψηφοφόρων. Εύχομαι να τις κερδίσεις, αλλά αμφιβάλλω. Μην τις κάνεις. Σκότωσαν χίλιες φορές, μαζί με ανασθενείς. Μες του μυαλού τις αστραπές, τον ουρανό μου φέρνεις. Ποταμικό κοινό φωτιά,
απόψε μας ενώνει. Πρώτου μου δώσεις τη χαρά, το όνειρο τελειώνει. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Η μια σε θέλει νικητή και η άλλη νικημένο. Αν κάθε τέλος έχει αρχή, μόνο μαζί σου θα τα μέσω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ θα τρέξω. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Η μια σε θέλει νικητή και η άλλη νικημένο. Αν κάθε τέλος έχει αρχή, μόνο μαζί σου θα τα δέξω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ θα δέξω.